Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Τζικαλάκη, καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Νασούλη. Πριν από τον Πρωθυπουργό, βέβαια, είδατε τον πίνατα από ό,τι προσέξαμε. Ναι. Το αδεσποτάκι του Πρωθυπουργού και νομίζω χθες ήταν και μέρα των αδεσπότων, αν δεν κάνω λάθος. Όλος περιέργος. Εγώ όταν πήγα στο Μέγαρο Μαξίμου, και ξέρετε, όταν πάει κανείς εκεί, έχει μια διαδικασία. Όποιος μπαίνει μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, κάνει και rapid test υποχρεωτικά. Ναι. Και μετά μπαίνει μέσα. Και όχι μόνο οι επισκέπτες, και το προσωπικό. Όλοι οι εργαζόμενοι είναι πολύ αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Οπότε εννοείται περίμενα λίγη ώρα να τελειώσει το προηγούμενο ραντεβού τον Πρωθυπουργό και είναι γεγονός ότι ξαφνικά αντίκρισα τον περίφημο πίνατ. Είναι από τους πιο διάσημους σκύλους της χώρας, βέβαια. Ναι. Και μάλιστα να σας πω τώρα, χαριτολογώντας το λέω, ότι στο τέλος της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό, αφού του είπα ότι εντάξει, είπαμε ότι καθυστέρησε λίγο η συνάντηση και τα λοιπά, του λέω εντάξει, λέει, περνώσα καλά, του λέω, με τον πίνατ. Λέει, ήταν φιλικός μαζί σου. Λέω, φυσικά, λέω. Όχι, λέει, γιατί δεν είναι με όλους. Καλό σημάδι. Συμπάτησε ο πίνα. Α, δεν είναι με όλους φιλικός. Όχι. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό, αλλά πάντως με μένα ήταν πάρα πολύ φιλικός. Εξάλλου, δημοσίευσα και μερικές φωτογραφίες. Σωστά, ναι. Τέλεια. Ήταν μια καλή στιγμή. Μακάρι έτσι. Απλώς δεν ήξερα ότι ήταν και η μέρα χθες, η παγκόσμια μέρα των αδέσποτων σκύλων. Των αδέσποτων. Ήταν αδέσποτο. Ήταν αδέσποτο. Και τώρα είναι κύριος ένικος του, είναι αυτός που μένει περισσότερες ώρες από οποιονδήποτε στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο Μέγαρο Μαξίμου. Λοιπόν, μετά τον πίνατο όμως είδαμε και τον Πρωθυπουργό, κύριε Τσικαλάκη, και εδώ αρχίζουν λίγο τα δύσκολα και για την περιοχή μας. Βέβαια, ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι εδώ στην Κοζάνη την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Τετάρτη, στα γένεια του μεγαλύτερου φωτοβολταϊκού πάρκου. Αλλά θα όπως... είναι στη Δυτική Μακεδονία γενικότερα. Γιατί, θα έρθει και η Καστοριά? Δυτική Μακεδονία, είπαμε, δεν λέμε τόσα χρόνια περιφέρεια, περιφερειακή συνέδριση. Ναι, αλλά όταν λέμε Δυτική Μακεδονία στα μέρη μας, κύριε Τσικαλάκη, εννοούμε την Κοζάνη. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο. Όχι. Όλοι είμαστε ισότιμα και ισότιμα. Σωστά, αλλά όταν λέμε επισκέπτεται Δυτική Μακεδονία, αν επισκέπτεται και τους τέσσερις νόμους Δυτικής Μακεδονίας. Καλό θα ήταν. Μια και το ξεκινάμε έτσι. Πολύ μου αρέσει έτσι που το ξεκινάμε. Η συνάντηση λοιπόν που προαναγγέλθηκε χθες από την συνέντευξη τύπου του κυρίου Κασαπίδη, την οποία μεταδίδαμε εδώ ζωντανά. Δείχνει με τους γουναράδες, μας λέει ότι θα γίνει στην Σιάτιστα. Γιατί δεν γίνεται στην Καστοριά? Ποιος σας το είπε αυτό? Ο κύριος Κασαπίδης χθες. Α, σας το είπε και ο κύριος Κασαπίδης? Γιατί το ανακοίνωσα και εγώ χθες. Ήταν συνέντευξη τύπου του κύριου Κασαπίδη χθες. Ναι, θέλω να πω ότι στο δελτίο τύπου το δικό μου μετά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό το έγραψα και εγώ. Αλλά αυτό που ισχύει είναι εγώ ότι. Εγώ σε εσάς το διάβασα. Στο τέλος, όσον αφορά εννοείται την επίσκεψη ενός Πρωθυπουργού, βγαίνει δελτίο τύπου από το γραφείο του λίγες ώρες πριν έρθει. Άρα λοιπόν, όταν θα βγει αργά το βράδυ δελτίο τύπου, αυτό θα ισχύει τελικά. Πάντως, εντάξει, θα έρθει αύριο στη Δυτική Μακεδονία. Ναι. Θα θέλαμε πάντως πραγματικά για ένα τόσο καυτό θέμα. Όχι ότι η Σιάτιστα δεν είναι μια γουνοποιητική περιοχή και δεν είναι πραγματικά αδελφή περιοχή της Καστοριάς, αλλά. Θέλω να πω, κύριε Νατζούλη, ότι. Σημειολογικά. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Δυτική Μακεδονία ήταν προγραμματισμένη από καιρό προκειμένου να εγκαινιάσει αυτό το μεγάλο, το τεράστιο φωτοβολταϊκό πάρκο. Ναι. Νομίζω είναι κάπου προς το. Μετά το Μαυροδέντρη, κάπου εκεί είναι. Ναι. Από εκεί και πέρα, τον τελευταίο μήνα έχουμε τις. Θλιβερές συνέπειες της απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην εξαγωγή των ειδών πολυτελείας, μέσα στα οποία δυστυχώς είναι και η γούνα, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι. Οπότε, και στο δελτίο τύπου το λέτε και πολύ χοντρά. Μιλάτε και είπατε στον Πρωθυπουργό για την καταστροφή της γουνοποιίας από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μίλησα με ανεξίτηλα στοιχεία και επιχειρήματα. Ανεξίτηλα συνήθως λέμε για τα γράμματα, αλλά ούτως ή άλλως αυτό που έγραψα ισχύει. Δηλαδή αυτή η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η χαριστική βολή που λέμε για τη γουνοποιία. Προηγήθηκαν η πανδημία και τα μέτρα του 2014, που βέβαια μεταξύ 2014 και 2020 πάλι, ναι, μεν υπήρχε κρίση, υπήρχε μείωση της εμπορικής δραστηριότητας, αλλά υπήρχε μια προοπτική, γίνονταν εκθέσεις, γίνονταν δημοπρασίες και περιμέναμε να έρχονταν καλύτερες μέρες από τη στιγμή που γενικά ανέβαινε ο τουρισμός της Ελλάδος. Ήρθε η πανδημία που μας έστειλε στα τάρταρα, δηλαδή περιορίστηκαν οι αγοραπολισίες ίσως στο 10-20% από ό,τι
πριν την πανδημία. Αλλά τώρα με αυτή την απόφαση, που είναι μια διοικητική πράξη, εκμηδενίζεται ουσιαστικά η δραστηριότητα. Πάνω σε αυτό συζητήσαμε τον Πρωθυπουργό και πάνω σε αυτό και στο ότι είχαμε συναποφασίσει πριν από δύο εβδομάδες στα γραφεία της Ομοσπονδίας Γούνας μετά τη σύσκεψη εκείνη που έγινε, που είχαμε εξουσιοδοτήσει τον κύριο Παπαδόπουλο, τον Υφυπουργό των Μεταφορών, που είναι εκ μέρους της Δυτικής Μακεδονίας, που ήταν ποπαρίστατο, αυτός να μιλήσει με τον Πρωθυπουργό για να κανονιστεί η συνάντηση και μάλιστα... Μισό λεπτάκι, το ρωτήσαμε λίγο και στον κύριο Κασαπίδη χθες, δεν ξέρω αν πήραμε απόλυτη απάντηση. Είναι άλλο το ραντεβού που κλείνει ο κύριος Παπαδόπουλος και άλλο αυτό που θα γίνει στη Σιάτιστα, ή είναι το ίδιο πράγμα? Ακούστε, μερικές φορές αναπαράγουμε τη μιζέρια μας. Δεν υπάρχει άλλο. Ίσα ίσα, είχαμε μιλήσει στα γραφεία της Ομοσπονδίας Γούνας, αυτό που είχαμε πει και αυτό που είπε ο ανώτερος ιεραρχικά στην πολιτική ιεραρχία της Δυτικής Μακεδονίας, ο παριστάμενος, ήταν ο Υφυπουργός κ. Παπαδόπουλος. Μάλιστα. Ο οποίος εξουσιοδοτήθηκε από όλους μας να έρθει σε επαφή με το μέγαρο. Να κανονίσει λεπτομέρειες. Ναι. Ναι. Φαινόταν με τη συζήτηση που κάναμε δύο εβδομάδες πριν ότι αυτό θα γίνει στο Μέγαρο Μαξίμου με τους κορυφαίους υπουργούς επικρατείας συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, φαντάζομαι, εννοούσαμε τον κύριο Γεραπετρίτη, τον κύριο Σκέρτσο, αυτούς. Τώρα, εάν τελικώς, που πιστεύω αυτό πάμε να κάνουμε αύριο, γίνει συνάντηση στη Δυτική Μακεδονία με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, είναι πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Άρα αυτό είναι. Αυτό θα είναι το ραντεβού. Είτε το πει ο Τζικαλάκης, είτε το Κασαπίδης, είτε το Παπαδόπουλος, δεν έχει σημασία. Το ίδιο πράγμα είναι. Εσείς όμως. Όχι, να πάρουμε λίγο μια πρόγευση του τι θα γίνει. Λοιπόν, να πούμε το εξής. Εσείς του λέτε για την καταστροφή της γονοποίησης μετά την οδηγία. Σας είπε κάτι? Όχι, δεν εκείνη τη στιγμή. Τίποτα. Εκείνη τη στιγμή μου είπε ότι έρχομαι στην Δυτική Μακεδονία και θα ανέβουμε και κατά Στισιάτες να συναντήσουμε τους γοναράδες εκεί. Αυτό μου είπε. Ναι. Δεν σας είπε δηλαδή ότι σκέφτομαι και αυτό σαν αντιστάθμισμα ή σαν βοήθεια ή έχουμε όχι. Πάρει... Όπως ξέρετε πολύ καλά, δεν μπορώ να προκαταλάβει κανείς ναι. Τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, οι επιστολές, έχουν πάει από ναι, την Ομοσπονδία ναι. Σε όλους... Από την προηγούμενη εβδομάδα κιόλας. Ναι. Δηλαδή, αν δεν τις διάβασε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τις διάβασαν οι συνεργάτες. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Και πόσο μάλλον που υπάρχει αυτές τις μέρες όλη η συζήτηση για τις συναντήσεις που θα γίνουν. Τη συνάντηση ή τις συναντήσεις που θα γίνουν. Επομένως, εξυπακούεται ότι εφόσον προσέλθει ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση, θα είναι απόλυτα ενημερωμένος. Αλλά από εκεί και μέρα δεν μπορώ να σας πω εγώ τώρα αν θα ανακοινώσει αύριο κάτι ο Πρωθυπουργός. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Προσπαθώ λίγο να καταλάβω εάν είναι διατεθειμένος να ανακοινώσει κάτι. Αν σας έδωσε αυτή την εντύπωση, γιατί. Αν τον ψυχολογήσατε. Δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Δεν μου είναι καμία εντύπωση. Ούτε θα ανακοινώσει, ούτε δεν θα ανακοινώσει. Μπορεί να ακούσει με προσοχή και να τις επόμενες μέρες σε συνεργασία, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όποιες αποφάσεις μια σοβαρή κυβέρνηση όπως είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, λειτουργεί και συλλογικά. Είναι η κεφαλή ο Πρωθυπουργός, αλλά αυτό που αποφασίζεται είναι κάτι που γίνεται, που έχει επεξεργαστεί από τους υπουργούς που εμπλέκονται στην απόφαση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ο Πρωθυπουργός φυσικά έχει τον πρώτο ρόλο, δίνει τις οδηγίες, αλλά η κυβέρνηση είναι μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Και έχει και τους υπουργούς οι οποίοι ξέρουν τα στοιχεία, τις δυνατότητες και το τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο. Μένει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει την Τετάρτη με το θέμα αυτό, πραγματικά, γιατί όλοι έχουν τη δική τους αγωνία, ένας ολόκληρος κλάδος. Είτε είναι εργοδότες, είτε είναι εργαζόμενοι, πραγματικά επί ξύλου κρεμάμενοι αυτή τη στιγμή τόσοι εργαζόμενοι, με κλειστά τα γουναράδικα, περιμένουμε να δούμε το χέρι βοηθείας της καλοκουρδισμένης μηχανής που είπατε κι εσείς. Για να το δούμε λοιπόν. Για τους γουνεργάτες, ήδη ανακοινώθηκε η επέκταση της συνεργασίας για άλλους δύο μήνες, που ξέρουμε τι σημαίνει συνεργασία, ότι... Από το ημερομίσθιο το μισό το καταβάλει το κράτος, ναι. Το μισό ο εργοδότης. Αυτό μου το ζήτησαν κάποιοι εργοδότες, βέβαια. Το θέμα είναι ότι είναι κλειστά τα γουναράδικα όμως, κύριε Τζικαλάκη. Δεν δουλεύουν οι άνθρωποι. Να δουλέψουν να κάνουν τι. Τέθηκε μετά, τι να το κάνουμε αφού. Αφού δεν δουλεύουμε. Εντάξει, όλα και, αυτά και αν δουλεύαμε, πού να τα στείλουμε, αφού έκλεισαν τα πάντα. Μας απαγορέψατε να κάνουμε εξαγωγές. Ακριβώς. Είναι δηλαδή από όπου και να το δεις αυτό το θέμα, είναι άστα να πάνε. Δηλαδή γίνεται αυτό. Ανέπτυξα στον κύριο Πρωθυπουργό και την επιχειρηματολογία που ανέπτυξα και στην Ομοσπονδία Γούνας. Δηλαδή ότι πρόκειται για μια απόφαση διοικητική, η οποία δημιουργεί δίκαιο διοικητικό. Δηλαδή
εφόσον από μια απόφαση πλήττεται ακαρία ένας κλάδος, ταυτόχρονα αυτός ο κλάδος έχει δικαιώματα, τα οποία μπορεί να τα αυτόματα δικαιώματα αποζημιώσεων, αυτό ακριβώς. Μπορεί να τα διεκδικήσει, κανένας δεν το απαγορεύει να τα διεκδικήσει νομικά από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, αλλά αυτό έχει και ένα χρόνο και ένα κόστος. Αυτό που ζητάμε τώρα είναι η πολιτική λύση, δηλαδή γι' αυτό και συζητάμε και συσκεπτόμαστε και μιλάμε εμείς τώρα μαζί, γι' αυτό και πάμε στον Πρωθυπουργό, γιατί θα κάνουμε τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, να γίνει παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε αφού από την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέκυψαν οι θλιβερές συνέπειες για τον κλάδο, με πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προκύψουν και κάποια ευεργετικά, ανακουφιστικά αποτελέσματα. Λοιπόν, τώρα, εκτός από το θέμα αυτό και θα δούμε πραγματικά τι θα γίνει σε αυτή τη συνάντηση, γιατί φαντάζομαι ότι και υποθέτω ότι δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω για τους γοναράδες αυτή τη στιγμή. Φράγμα είναι στο Ρίο. Όταν είχε έρθει εδώ λοιπόν πριν μερικούς μήνες ο κ. Μητσοτάκης, είπε ότι δεν γνωρίζω το θέμα και ότι θα ασχοληθώ προσωπικά. Του ξαναθυμίσατε λοιπόν χθες το φράγμα ιστορίου. Τι έχει λοιπόν μάθει από το διάστημα που δεν είχε ιδέα μέχρι και σήμερα? Δεν νομίζω τον Νοέμβριο ο Πρωθυπουργός να είπε ότι δεν γνωρίζει, ότι δεν έχει ιδέα. Απλώς, είπε ότι δεν το γνωρίζω το θέμα. Απλώς, όχι. Θα ασχοληθώ προσωπικά. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Πώς δεν είπε κάτι τέτοιο? Δεν είπε κάτι τέτοιο. Απλώς το ότι είπε ότι θα ασχοληθώ και προσωπικά δεν σημαίνει ότι δεν γνώριζε κάτι τέτοιο. Και το γνώριζε και από μένα και από τους αυτοδιοικητικούς και από άλλα πρόσωπα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Εμείς πάντως θα βάλουμε την ακριβώς την δήλωσή του. Δεν το γνώριζε, είχε πει. Θα ασχοληθώ προσωπικά. Πρώτον δεν ισχύει, δεν ξέρω, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα τη δήλωση, αλλά δεν μπορεί να μην γνώριζε, φυσικά και γνώριζε και φυσικά και αποκλείεται. Αυτό λέμε και εμείς, δεν μπορεί να μην διαγνώριζε. Ναι, όχι, αποκλείεται να... Όχι, και η ουσία και ο τύπος δεν είναι έτσι, δεν το δέχομαι αυτό ότι υπάρχει περίπτωση να υπόθηκε έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση. Απλώς, φυσικά αφού άκουσε, μα καταρχάς λίγες μέρες πριν είχαμε διαδικτυακή συζήτηση βουλευτές Δυτικής Μακεδονίας και το είπα και εγώ στην συζήτηση και δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, δηλαδή. Πέρα από το ότι και άλλοι το έχουν πει και ο Περιφερειάρχης και όλοι και άλλοι το έχουν πει. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Απλώς αυτό που είχε υποθεί είναι ότι θα ασχολιόταν και ο ίδιος επιτακτικά, έδειξε την μεγάλη ευαισθητοποίησή του και πέσαμε μετά στην αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Θυμάστε ότι είχα προκαλέσει την συνάντηση στο γραφείο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του κυρίου Γεωργαντά. Βρήκα ακριβώς τη δήλωση για να μην υπάρξει κάποια παρεμηνία. Για το φράγμα ιστορία είχε πει επιλέξει. Για το φράγμα ιστορίου δεν είμαι έτοιμος αυτή τη στιγμή να πω κάτι, γιατί δεν μου αρέσει να μιλάω αν δεν είμαι απολύτως σίγουρος για το τι θα πω. Μπορώ να σας πω όμως ότι θα ασχοληθώ προσωπικά και θα δούμε που έχει κολλήσει. Έχω μια υποψία. Είναι αυτό που σας είπα. Δεν είπε ο Πρωθυπουργός, δεν γνωρίζω. Δεν μπορώ να σας πω. Έχω μια υποψία που έχει κολλήσει, αλλά θα φροντίσουμε να το ξεμπλέξουμε, διότι αποτελεί πολύ σημαντικό έργο συνολικά λοιπόν, για την Καστοριά. Εννοείται ότι γνώριζε ο Πρωθυπουργός, αυτό είπατε τώρα, και ότι θα ασχολιόταν προσωπικά για να δει γιατί που έχει κολλήσει και για να βοηθήσει και αυτός να το ξεκολλήσουμε. Έγινε η συνάντηση λοιπόν αρχές Μαρτίου στο γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου είχα καλέσει και όλους τους αυτοδιοικητικούς και παρέστησαν, θυμάστε. Και από εκεί και πέρα μας είχε διαβεβαιώσει ο Υπουργός ότι σε ένα λογικό χρονικό διάστημα θα μας απαντήσει τι μπορεί να κάνει σαν Υπουργός. Αν προχωράμε ή εάν δεν προχωράμε και πάμε σε επαναδημοπράτηση. Κάτι που είναι απευκταίο. Κάτι που δεν το θέλουμε σε καμιά περίπτωση. Εγώ αυτό το διάστημα έστειλα κάποια ερωτήματα στον Υπουργό τι γίνεται που βρισκόμαστε για να τον διεγείρω στο να ολοκληρώσει την έρευνα για το θέμα για να μας πει το που ακριβώς βρισκόμαστε και χθες με το που το έθεσα πάλι στον Πρωθυπουργό το σημείωσε μπροστά μου και είπε ότι θα ζητήσει άμεση ενημέρωση από τον Υπουργό για το που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Πιστεύετε ότι έχουν γίνει βήματα από τότε μέχρι τώρα? Βήματα σίγουρα πιστεύω ότι έχουν γίνει, αλλά δεν γνωρίζω πού οδηγούν αυτά τα βήματα. Αν οδηγούν σε λύση ή σε παράταση του αδιεξόδου. Αυτό δεν το γνωρίζω. Μάλιστα. Λοιπόν,
Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Τσικαλάκη, που ήσασταν μαζί μας για να πούμε πέντε πράγματα για αυτήν τη συνάντηση τη χθεσινή. Αυτά είναι τα προβλήματα, αλλά πριν κλείσουμε και με ευχαριστήσετε και σας ευχαριστήσω και άλλο. Να πούμε ότι φυσικά και τον ενημέρωσα για το ότι του εξέφρασα την ικανοποίηση των πολιτών του νομού Καστοριάς για το ότι δύο από τα μεγάλα έργα που έχουμε μπροστά μας, δύο, πήραν σάρκα και οστά. Και γιατί χθες είχα και την τελευταία επικοινωνία με τη ΔΕΔΑ ότι 2 Μαΐου τελικά ξεκινάνε οι εργασίες, το σκάψιμο για τους αγωγούς φυσικού αερίου, όπως και περιμένουμε την άλλη εβδομάδα να τελειώσει η προθεσμία υποβολής προτάσεων για τις έργες της χώρας και μέχρι το Πάσχα να έχουμε το προσωρινό ανάδοχο. Ναι. Να λέμε και αυτά που πάντα πρέπει να μην ξεχνάμε αυτά που έχουμε κάνει αυτά είπαμε, τώρα. Είναι... Πέστε ότι έχουν γίνει. Νομίζω ότι είναι από τα έργα που έχουμε. Δεν έχει καμία αμφιβολία κάποιο ότι. Εκτός αν γίνουν σημεία και τέρατα, τι να πω. Όχι, αλλά νομίζω ότι τρία χρόνια πριν δεν ήταν τίποτα δεδομένο. Δεν υπήρχαν αυτά. Από την προηγούμενη κυβέρνηση δεν υπήρχαν αυτά. Αυτά είναι έργα της σημερινής κυβέρνησης. Μάλιστα. Εγώ τώρα να κλείσω και με κάτι που γράφεται στον επίλογο του δελτίου τύπου που βγάλατε χθες. Τέλος λέτε, διατυπώνω την ευαρέσκειά μου γιατί ο Πρωθυπουργός μου εξέφερε στην ικανοποίησή του αναγνωρίζοντας το σημαντικό κοινοβουλευτικό έργο που τελώσει στο νομό μας. Τι ακριβώς σας είπε? Ναι, μου είπε δύο φορές ότι μπράβο, μαθαίνω ότι πας πολύ καλά πάνω. Μπράβο, ζήσει, μαθαίνω ότι πας πολύ καλά πάνω. Αυτό. Λοιπόν, κύριε Τζικαλάκια, τα λέμε με την πρώτη ευκαιρία. Και κυρίως στη συνάντηση με τους γουναράδες φαντάζομαι ότι θα είστε και εσείς εκεί. Ναι, βέβαια. Και θα δούμε και ποιοι άλλοι θα είναι. Αμέσως μετά το διάλειμμα θα έχουμε και με τον κύριο Τσούκα μια συζήτηση για αυτό ακριβώς το θέμα που μας καίει. Που μας καίει πραγματικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά και εγώ. Καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσικαλάκη. Αντένες 936. Σέντρα.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.